Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα πρόσωπο που νομίζω η κουβέντα μαζί του έχει πάντα ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Νίκος Οφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Είχε μια πάρα πολύ καλή επίδοση, έτσι, πολύ καλή επίδοση. Για να συζητήσουμε μαζί του τα τεκτενόμενα, όχι μόνο γύρω από το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και γενικότερα, γιατί έχει προκύψει ένα ζήτημα και με τη στάση του ΚΚΕ απέναντι στις ομότητες και τη φρίκη, τη φρικαλαιότητα στην Μέση Ανατολή, τη Χαμάς στο Ισραήλ και την ανάφλεξη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, και για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο κ. Οφιανός έχει μια μακρά παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστός αυτοδιοικητικός, δεν είναι. Μεγάλη παρουσία και εμπειρία, τεράστια. Καλή σας ημέρα, κ. Οφιανέ. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Και να συμπληρώσω για τις ομότητες ενός πολέμου, ο οποίος γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που συνεχίζεται ο εγκληματικός αποκλεισμός 2 εκατομμυρίων ανθρώπων στη Γάζα. Ξέρετε τι, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση, το έλεγα και χτες. Για να είμαστε, ναι, λέω. Αφού θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αντιθέτως, πρέπει να σας πω, από χτες θα θέλαμε να μιλήσουμε με ένα στέλεχος του ΚΚΕ. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο στέλεχος για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πραγματικά ακούμε το ΚΚΕ όλες αυτές τις ημέρες να καταδικάζει τη στάση του Ισραήλ, να λέει ότι είναι ένα κατοχικό κράτος, να καταδικάζει τον αποκλεισμό της Γάζας, σαν να μην συνέβη τίποτε το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ακούσει ούτε μισή λέξη καταδίκης. Αντιθέτως, φαντάζομαι ότι είδατε και ένα βίντεο που κυκλοφορεί, σας το έβγαλε η ομάδα Αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας, με στελέχη σας να πιέζονται και να πιέζονται ασφικτικά σε τηλεοπτικά κανάλια να πούν μισή λέξη καταδίκης για τις ομότητες της Χαμάς. Η οποία κατά ψέματα δεν είναι και ο αυθεντικός εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού. Και να μην, αρθρώνεται ούτε μισή λέξη καταδίκης. Να σας πω. Είναι ανατριχιαστικό αυτό. Καταρχάς, υπάρχει νομίζω αποδοχή ότι το Παλαιστινιακό κράτος είναι υποκατοχή. Έτσι δεν είναι. Εκτός αν το αμφισβητούμε αυτό. Εκτός αν αμφισβητούμε δηλαδή από το 1947 ο ΙΕ έχει αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο κατέχεται. Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί, κύριε Σοφιανέ, τις ομότητες. Να ξεκινήσουμε για τις ομότητες. Να ξεκινήσουμε, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί. Οι ομότητες και δεν πρέπει να τις βλέπουμε με φακούς παραμορφωτικούς. Οι ομότητες λοιπόν ξεκινούν στη βάση της κατοχής, του αποκλεισμού των χιλιάδων φυλακισμένων, των χιλιάδων δολοφονημένων, σκοτωμένων. Γιατί δηλαδή ένα κράτος το οποίο αρνείται πεισματικά και κατέχει παράνομα ένα άλλο κράτος, μια κρατική οντότητα. Από το 1900... Άρα αυτό τη δικαιολογεί. Όχι, ακούστε, προσέξτε λίγο. Έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Και στον πόλεμο γίνονται ομότητες. Υπάρχουν Μα εδώ ομότητες. Δεν είναι στο πεδίο της μάχης. Εδώ έχουμε σφαγές. Έχουμε πόλεμο. Αμάχων. Και πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχει το δικαίωμα ο Παλαιστινιακός λαός να αμυνθεί. Είναι άμυνα αυτό. Να αμυνθεί. Είναι άμυνα να αποκεφαλίσει μωρά, κύριε Σοφιανέ. Προσέξτε. Προσέξτε με τα fake news. Ποια fake news, εδώ δεν είδαμε βίντεο τι έγινε στο μουσικό φεστιβάλ. Γιατί, είναι fake news. Προσέξτε λίγο. Ναι, ναι. Γιατί πείτε, ήδη υπάρχουν αποκαλύψεις και σε σχέση με το αν υπάρχουν αποκεφαλισμένα μωρά και σε σχέση με το αν υπάρχουν 260 νεκροί. Ήδη υπάρχουν fake news. Επιχείρηση την οποία τη γνωρίσαμε και στην Ουκρανία με την περιβόητη σφαγή στην Μπούτσα ή για παράδειγμα με το Φιδονίση, το οποίο είχε πει αυτά, είχε πει εκείνα. Υπάρχει fake news. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν θύματα, αθώα θύματα ανάμεσα στον Ισραηλινό λαό και στον Παλαιστινιακό λαό. Αυτά τα θύματα όμως είναι αποτέλεσμα ενός πολέμου που γίνεται, γιατί πλέον γίνεται πόλεμος. Πλέον δεν έχουμε Ισραηλινούς μόνο. Οι σφαγές, δηλαδή στο φεστιβάλ. Μαρία, με συγχωρείς. Και στον πόλεμο, κύριε Σοφιανέ, όμως, υπάρχουν κάποιες συνθήκες και υπάρχει και κάποια τιμή μεταξύ των αντιμαχωμένων. Τα γυναικόπαιδα μένουν πίσω. Υποτίθεται ότι δεν τα πειράζουν οι αντιμαχωμένοι. Γιατί τότε μιλάμε για εγκλήματα πολέμου. Αυτή τη στιγμή, εγώ γνωρίζω και βλέπω ότι υπάρχουν φήμες και fake news για αποκεφαλισμένα βρέφη, για βιασμούς. Για. Αυτά είναι η προπαγάνδα. Είναι fake news, είναι προπαγάνδα. Εγώ σε αυτό ήθελα. Και το φεστιβάλ, και το μουσικό φεστιβάλ. Σύμφωνα λέει, 40 μωρά δολοφονήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου από δημοσιογράφου που μεταδίδει ότι ένοπλοι αποκεφάλισαν βρέφη. Ήδη μεταδιδόταν.
Ωστόσο, μετέδωσε τηλεφωνικά εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού και ρώτησε χειρισμούς και απάντησε. Είδαμε τα νέα, αλλά δεν έχουμε λεπτομέρειες ή επιβεβαίωση γι' αυτό. Τα βίντεο, που είδαμε από τα βίντεο που είδαμε από το μουσικό φεστιβάλ με δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν τη φρίκη που έζησαν, μπήκανε μέσα, μπουκάρανε οι τρομοκράτες της Χαμάς και πυροβολούσαν στο ψαχνό όποιον έβρισκαν. Υπάρχουν, και αυτά λοιπόν, fake news είναι. Υπάρχουν λοιπόν γεγονότα τα οποία μένει να κάτσουμε να δούμε την εξέλιξη σε σχέση με το αν αντιπροσωπεύουν μια πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν fake news και το ξέρετε πολύ καλά, το είδαμε στην Ουκρανία, αλλά υπάρχει εγώ πάντως, μια βάση από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε. Εγώ πάντως δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη στάση του ΚΚΕ, κύριε Σοφή. Να σας πω τι δεν μπορώ να καταλάβω. Από μία αρχή έχει δικαίωμα δηλαδή, αυτή η χώρα. Δεν είναι άμυνα, κύριε Σοφιανέ. Δεν είναι αντίσταση το να σκοτώνεις άμαχο πληθυσμό, κύριε Σοφιανέ. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Συμφωνώ απολύτως και η δολοφονία αμάχου πληθυσμού στις κατελημμένες πόλεις της Παλαιστίνης φυσικά γίνεται χρόνια τώρα και δεν έχουμε δει καμία ευαισθησία. Πώς δεν έχετε, μα τι λέτε τώρα, πώς δεν έχετε Ισραήλ. 140 νεκρά παιδιά στη Γάζα, τα είδατε πουθενά, τα ακούσατε πουθενά. Έχουμε μια προπαγάνδα που λέει σκοτώνονται στο Ισραήλ, πεθαίνουν στη Γάζα. Λοιπόν, άρα για να ανακεφαλαιώσουμε, τη συζήτηση, είναι προπαγάνδα, είναι fake news οι νεκροί στο Ισραήλ, εστιάζουμε μόνο στους νεκρούς της Γάζα. Γιατί το ορθό είναι να εστιάζουμε και στους δύο νεκρούς, στους νεκρούς και στις δύο πλευρές. Οι ακρότητες και οι ομότητες σε ένα πόλεμο υπάρχουν. Άρα τις δικαιολογείτε από ό,τι καταλαβαίνω, τις θεωρείτε δεδομένες. Όχι βέβαια, θεωρούμε ότι η βάση αυτού του πολέμου, αυτού του μακελιού που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, απέναντι σε 2 εκατομμύρια αποκλεισμένους ανθρώπους, ναι, από νερό, από υγεία, από νοσοκομεία, ο βομβαρδισμός κτηρίων του ΟΗΕ, το ότι έχουν σκοτωθεί 10 άνθρωποι του ΟΗΕ, κύριε Σοφιανέ, 30 παιδιά, 30 μαθητές σε σχολείο του ΟΗΕ, με σημαία του ΟΗΕ. Κύριε Σοφιανέ, να ρωτήσω κάτι. 40 νεκρά παιδιά. Ναι, η άποψή σας, αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής η οποία θέλει κατοχικό και λοιπά. Να ρωτήσω, η άποψη του ΚΚΕ εννοώ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, για τη Χαμάς ποια είναι? Τι πιστεύει, δηλαδή τι γνώμη έχετε για τη Χαμάς? Η Χαμάς είναι μια οργάνωση με την οποία δεν έχουμε καμία ιδεολογική πολιτική συγγένεια και καμία συζήτηση, καμία επαφή. Απ' την άλλη, είναι η οργάνωση την οποία την έχουν εκλέξει 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι να έχουν τη διοίκηση στη Γάζα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Άρα είναι νομιμοποιημένοι. Άρα είναι νομιμοποιημένοι για να κάνουν οτιδήποτε. Η Γάζα τους έχει εκλέξει. Δεν τους εκλέξαμε εμείς. Εμείς είμαστε ιδεολογικά και πολιτικά αντίθετοι με τη Χαμάς ή με τη Φατάχ. Θα αναγνωρίσουμε όμως το δικαίωμα της οντότητας της Παλαιστίνης στη Γάζα. Έχουμε ένα κράτος χωρισμένο στα δύο. Ενώ είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ με καμία επικοινωνία. Αποκλεισμένο με τύχη. Είναι άλλο να ζητάς να ανοίξουν διάδρομοι, βέβαια, και να σπάσει ο αποκλεισμός, και άλλο να δικαιολογείς τη σωμότητα που γίνεται στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι θεμητή. Είναι θεμητή απόψε. Δεν υπάρχουν διάδρομοι να επικοινωνούν οι 7 πόλεις της Παλαιστινιακής Αρχής μεταξύ τους. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Και να ρωτήσουμε ευθέως, κύριε Σοφιανέ, εάν τελικά το ΚΚΕ θα επιμείνει και στο Δήμο Αθηναίων στη στάση που προανήγγειλε ο κύριος Κουτσούμπας, έχω την εντύπωση και εσείς όμως αναφερθήκατε, δηλαδή για αποχή ή λευκό. Κοιτάξτε, μου κάνει εντύπωση, είναι καινούργια αυτή η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος? Όχι, δεν είναι. Για να είμαστε σαφείς. Στις προηγούμενες εκλογές ήταν ο κύριος Μπακογιάννης απέναντι στον κύριο Ηλιόπουλο. Ναι. Και είχαμε την ίδια στάση. Πιο πριν ήταν ο κύριος Καμίνης, ο κεντροαριστερός κύριος Καμίνης, ο οποίος διοίκησε ΠΑΣΟΚ 9 χρόνια το Δήμο της Αθήνας απέναντι στον κύριο Σακελαρίδη. Και είχαμε την ίδια στάση. Ναι. Όχι, απλά σας κατηγορούν ότι όταν υπάρχει στο δεύτερο γύρο δικό σας υποψήφιος, ζητάτε την ψήφο των άλλων. Όταν οι άλλοι ζητάνε τη δική σας, λέτε λευκό άκυρο. Εμείς δεν καλέσαμε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον Πελετίδη. Εμείς καλέσαμε το λαό της Πάτρας να στηρίξει ένα δήμαρχο που εδώ και 9 χρόνια έχει αλλάξει την πόλη. Μάλιστα. Έχει αλλάξει την πόλη, αλλά έχει στηρίξει τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Γιατί σας θυμίζω ότι στη συζήτηση που κάναμε για την Αθήνα, εγώ προσωπικά αναφερόμουν πολλές φορές συγκρίνοντας το τι γίνεται εκεί και το τι γίνεται εδώ. Αλλά ειδικά για την Αθήνα, αυτή μας η θέση επιβεβαιώνεται ακόμα πιο πολύ, ξέρετε γιατί.
Γιατί έχουμε απέναντί μας τον δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας και τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ. 4 χρόνια, και φάνηκε και στο debate χθες, 4 χρόνια δεν υπάρχει απόφαση, Μπακογιάννη, που να μην έχει ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση. Ναι. 4 χρόνια συνδιοικεί η διοίκηση Καμίνη, 9 χρόνια στο Δήμο της Αθήνας. Η μισή είναι με τον Μπακογιάννη και η μισή είναι με τον Καμίνη. Κύριε Σοφιανέ, πήγατε πάρα πολύ καλά. Και εσείς προσωπικά σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Πριν το αποτέλεσμα το δικό μας. Ναι. Ξέρετε, 2 εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι του ΠΑΣΟΚ είναι με τον Μπακογιάννη. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουν το λαό της Αθήνας να διαλέξει. Καταδικάζουμε και τους δύο. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ. Και έχουν την ίδια πολιτική. Και η απάντησή σας αυτή μπορεί να είναι στο τελευταίο μας ερώτημα. Μπορεί να είναι και μια καλή αφορμή για την κουβέντα που θα έχουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Πήγε πάρα πολύ καλά το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, και εσείς στην Αθήνα και γενικότερα. Μόνο στην Αθήνα. Πιστεύετε ότι το ΚΚΕ είναι σε θέση να καρποθεί τη δυσαρέσκεια ενός μέρους των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Κασελάκη στην Προεδρία και να παγιώσει τα ποσοστά του έτσι σε αυτό το ύψος που βλέπουμε τώρα σε αυτές τις αυτοδιοικητικές? Ξέρετε, έχουμε μια σταθερή πορεία η οποία από τη μια διευρύνεται και από την άλλη σταθεροποιείται η ίδια η διεύρυνση. Το λέω αυτό γιατί εμείς δεν βλέπουμε τα πράγματα ψηφοθυρικά. Το κάλεσμα στους αγωνιστές, στους ανθρώπους που σκέφτονται ή επιμένουν αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ, το κάναμε και αμέσως μετά την εκλογή Κασελάκη, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτή η εκλογή και αυτή η εξέλιξη σε αυτό το κόμμα είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για πολλούς. Πρέπει να συναντηθούμε. Πρέπει να συναντηθούμε. Φαίνεται ότι απευθύνεται. Έχουμε και με τους αγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και με τους αγωνιστές από την Ανταρσία που τρέχουν τώρα να στηρίξουν ξανά την χιλιοεπομένη συνταγή, να μην είναι τον κακό, το μικρότερο κακό, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και με άλλο κόσμο, να συναντηθούμε σε μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας και για την πόλη μας, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν από την ίδια εχθρική δημοτική αρχή. Πάντως ότι απευθύνεστε σε ό,τι ακουόντων. Ναι, αυτό. Και ότι είναι καθαρό άνοιγμα του ΚΚΕ. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ξέρω, ίσως να έχω χάσει τεύχη, αλλά τόσο καθαρό άνοιγμα του ΚΚΕ σε ψηφοφόρους εννοώ. Έτσι, άλλων, το οποίο βρίσκει τόσο γρήγορα ανταπόκριση. Ναι, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ανταρσία. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστούμε για αυτή την έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τη συνεχίσουμε. Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.